Γυμνός αγκαλιά με ιερόδουλες να κάνει χρήση ναρκωτικών εμφανίζεται ο Χάντερ Μπάιντεν σε περίπου 9.000 φωτογραφίες που φέρεται να διέρευσε η ακροδεξιά οργάνωση με την ονομασία Μάρκο Πόλο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι φωτογραφίες του γιου του Αμερικανού Προέδρου τραβήχτηκαν από το 2008 έως το 2019 σε διάφορα μέρη του κόσμου και ήταν αποθηκευμένες στο λάπτοπ του. The White House dodging questions yesterday about a new legal strategy Hunter Biden's attorneys might use. Οι νέες φωτογραφίες του Χάντερ δημοσιοποιούνται λίγη ώρα μετά τις νέες κατηγορίες από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διώκεται μεταξύ άλλων για παραβίαση του νόμου περί κατασκοπίας και παράνομη διατήρηση εγγράφων στην επαυλή του στο Μαραλάγο και πρόκειται να καταθέσει στο δικαστήριο του Μαϊάμι την ερχόμενη εβδομάδα. Ο ίδιος πέφτει να επιτεθεί στην κυβέρνηση Biden χαρακτηρίζοντας τη διεφθαρμένη. I'm an innocent man, I'm an innocent person. They come after Donald Trump, weaponizing the Justice Department, weaponizing the FBI. We can't let this continue to go on because it's ripping our country to shreds. I have never once, not one single time, suggested to the Justice Department what they should do or not do relative to bringing a charge or not bringing a charge. I'm honest. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βούλης των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, χαρακτήρισε μαύρη μέρα για την Αμερική τη χθεσινή, διαβεβαιώνοντας ότι στέκεται στο πλευρό του Τραμπ.